Κύριε Συντυχάκη, θέλω να ακούσω και εσάς για να απαντήσει συνολικά μετά ο κύριος Κοτσός, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για την λαϊκή οικογένεια. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική θράσους, επιμένοντας να βαφτίζει μέτρα στήριξης των οικοκυριών τα ψίγουλα των λίγων ευρώ. Και αυτά κουτσορεμένα. 39 ευρώ είναι λίγα σε κάθε λογαριασμό, κύριε Συντυχάκη. Προφανώς είναι λίγα όταν οι τιμές ρεύματος έχουν αυξηθεί κατά 400% σε σύγκριση με τις τιμές του 2020. Αποτελούν πραγματικά κοροϊδία. Και όλα αυτά έρχονται ως αποτέλεσμα της πολιτικής της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης, της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Αυτά τα έχουν σημαία όλοι τους. Έτσι δεν εξαιρούμε τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους διαχωρίζουμε. Έχουν σημαία τους και την πράσινη μετάβαση και την απολιγνητοποίηση και την απελευθέρωση της ενέργειας. Εμείς ως ΚΚΕ σε ανύποπτο χρόνο είχαμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις από το περασμένο Οκτώβριο μάλιστα, με τροπολογίες στη Βουλή που αφορούσαν την ανακούφιση σε μεγάλο βαθμό των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών που δεινοπαθούν στην κυριολεξία από το κύμα ακρίβειας σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και τις αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανση, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και συγκεκριμένα ζητούσαμε μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50%, την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σε υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στις τηλεπικοινωνίες, στην ίδρυυση και ταυτόχρονα να μην υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος στις λαϊκές κατοικίες και στις μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, ως κοινοβουλευτική ομάδα, το λέω για να ακούσουν οι τηλεθεατές, είχε καταθέσει τότε 3 τροπολογίες για μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης και των φτωχών αγροτών, προστασίας του αγροτικού εισοδήματος από την ακρίβεια και τα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Και οι τροπολογίες προβλέπουν την επιδότηση της κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και μηδενικό ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και στα μηχανήματα. Το λέω διότι αυτές τις μέρες βρίσκονται στα μπλόκα οι φτωχομεσαίοι αγρότες που διεκδικούν. Έχουμε φιλοξενήσει και εδώ εκπρόσωπο τους, κύριε Συντυχάκη. Κοφεύει η κυβέρνηση γύρω από αυτά τα προβλήματα, εξαγγέλει ψίχουλα, εξαγγέλει πράγματα τα οποία τα είχε εξαγγείλει και κατά το μειωμένο ΦΠΑ για παράδειγμα. Μάλιστα. Στα λοιπάσματα, έτσι είναι. Όταν εκτινάσονται τα λοιπάσματα, οι ζωοτροφές 70-80% επάνω, προφανώς είναι ψίχουλα αυτά που παρέχει η κυβέρνηση. Κυρία Γιάμαλη, η πανδημία έχει αποδεκατήσει πάνω από 24.000 συνανθρώπους μας. Η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί και έχει τσακίσει στην κυριολεξία το λαϊκό εισόδημα και την ίδια στιγμή με τον προϋπολογισμό του 2022 προσθέτει 2 δισεκατομμύρια επιπλέον έμεσους φόρους. Και σύν της άλλης, αυτός ο λαός ο ταλαιπωρημένος παραμένει και απροστάτευτος από πλημμύρες, χιονιάδες, σεισμούς και πυρκαγιές. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεξιά και αριστερά κυκλοφορούν κάτι λεφτόδεντρα, κάτι ταμεία ανάκαμψης με 32 δισεκατομμύρια ευρώ, 11 δισεκατομμύρια από τον αναπτυξιακό νόμο και σε τελική ανάλυση ποιος είναι αυτός που θα ωφεληθεί από όλη αυτή την ιστορία. Α, είναι φανερό ότι θα ωφεληθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για να κάνουν τις πράσινες και ψηφιακές business. Ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, ο φτωχός αγρότης δεν έχει να ωφεληθεί σε τίποτα από όλα αυτά. Τον τζακίζουν στην κυριολεξία και την ίδια στιγμή, γιατί δεν πρέπει να διαταραχτεί η δημοσιονομική πορεία και να μην χαλάσει η γνώμη των αγορών για την ελληνική οικονομία. Αυτά δεν λέει ο Πρωθυπουργός. Λέει ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν αυτός ο λαός δεν πρέπει να περιμένει τίποτα ούτε μέσα από εκλογικές διαδικασίες. Βέβαια εμείς δεν τις φοβόμαστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι. Αλλά για να έρθει κάποιος άλλος ως χαλίφη στη θέση του χαλίφη, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε στο λαό να μην τσιμπήσει για μία άλλη φορά με τις φρούδες ελπίδες που του πουλάνε, έτσι, και να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Κύριε Συντυχάκη, η αλήθεια είναι ότι η θνητότητα
του τελευταίου διαστήματος μπορεί να συγκριθεί δυστυχώς με την πρώτη φάση της ανοσίας της Αγέλης της Μεγάλης Βρετανίας, με την Ιταλία του Μπέργαμο της πρώτης φάσης, επαναλαμβάνω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχω την αίσθηση όμως ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται ακριβώς με αυτό. Αντιθέτως, πανηγυρίζει για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως είδαμε και στο πρόσφατο προπαγανδιστικό βίντεο που έδωσε τη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας. Εσείς τι λέτε, πού οφείλεται αυτή η τόσο αυξημένη θνητότητα? Καταρχήν, κυρία Γιάμαλη, παρακολουθώ τόση ώρα δύο εκπροσώπους κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στην κυριολεξία να μαλλιοτραβιούνται, δεν ξέρω αυτό πώς εκφράζεται, πώς φαίνεται στα μάτια των τηλεθεατών, για τα κακώς κείμενα. Ποιος ευθύνεται για τα κακώς κείμενα, για το ποιος ευθύνεται για τα σκάνδαλα, ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Όλοι παριστάνουν τις αθώες περιστερές. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό γίνεται συνειδητά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτή η αποπροσανατολιστική λογική του τσακωμού, μιας διαρκούς αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο κόμματα που έχουν στρατηγική ταύτιση, επιτρέψτε μου, έχουν στρατηγική πολιτική ταύτιση, διότι δεν μπορείς να συμφωνείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με το Ταμείο Ανάκαμψης, να έχουν ψηφίσει τρία μνημόνια, να χίλια δυο, και την ίδια στιγμή στο γυαλί μπροστά να τσακώνονται. Και ενίοτε ανοίγει και το καπάκι του υπονόμου που αναδύει μπόχα και δυσοδεία. Θέλετε σκάνδαλα, διαφθορά, Νοβάρτης, Ζήμες, Φουρτιώτιδες, Παπαγγελόπουλους και πάει λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας επιπλέον λόγος έτσι ώστε ο λαός να τους γυρίσει την πλάτη. Η πανδημία, όπως λέτε, πραγματικά έχει αποδεκατήσει χιλιάδες συνανθρώπους μας και εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της εγκληματικής άρνησης, για να μιλήσουμε για τη χώρα μας, της εγκληματικής άρνησης της κυβέρνησης να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές προσλήψεις υγειονομικού. Και ενώ έπρεπε να είχε κάνει αυτό, κάνει το εντελώς αντίθετο. Επιτάσσει. Αντί να επιτάξει μάλλον το ιδιωτικό τομέα της υγείας χωρίς να αποζημιώσει, σπρώχνει τους ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα. Αυτή είναι η πολιτική που ασκεί σήμερα η κυβέρνηση. Και έρχεται λοιπόν με προκλητικό τρόπο και πανηγυρίζει πάνω στα συντρίμμια της δημόσιας υγείας. Και ξέρετε, όσο η πανδημία εξακολουθεί να σαρώνει, η κυβέρνηση συνεχίζει στον ίδιο σκοπό, δηλαδή σφυρίζει αδιάφορα προπαγανδίζοντας το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ετοιμάζει απολύσεις σε χιλιάδες συμβασιούχους επικουρικούς που λήγουν οι συμβάσεις τους και μόνιμους εργαζόμενους που παραμένουν σε αναστολή, συγχωνεύει νοσοκομεία, συγχωνεύει κλινικές, ιδιωτικοποιεί παραπέρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα δηλαδή τι να πούμε? Να πούμε ότι στο Αττικό, για παράδειγμα, έχουμε 100 έτσι ράντζα και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 90. Ανακλινική επί Νέας Δημοκρατίας 15 ράντζα και επί ΣΥΡΙΖΑ 12 ράντζα. Να πούμε σε αυτή τη λογική. Εδώ απαιτούνται μέτρα που πραγματικά θα προστατεύουν το λαό. Και τα μέτρα που προστατεύουν το λαό. Απορία, γιατί είστε κατά των ΣΔΙΤ, για παράδειγμα, ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου? Η κυρία Γκάγκα είπε ότι είναι κατά 60%, το έχουν υπολογισμένο, κατά 60% αποτελεσματικότερα. Αυτά τα λέει η κυρία Γκάγκα. Ναι. Το λέει τα επιτελεία της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα έλεγα, το κόμμα μου λέει, ότι η πανδημία ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να δράξει τη χρυσή ευκαιρία η κυβέρνηση και να δρομολογήσει τη σταδιακή απεμπλοκή της χρηματοδότησης των κρατικών μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό έδειξε και ο προϋπολογισμός του 2021, αυτός έδειξε και ο προϋπολογισμός για το 2022, ενίσχυση της λειτουργίας τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αυτοτελή χρηματοδότηση. Γι' αυτό καταψηφίσατε και το Παιδιατρικό Θεσσαλονίκη, στη σύμβαση δηλαδή. Μα κοιτάξτε να σας πω κάτι, και αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη λογική που λέει το εξής,
που λέει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με διάφορες φιλανθρωπίες, όσο αθώες και φιλέσπλαχνες και αν φαίνονται αυτές οι δωρεές, που πρόκειται από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, από τον Νιάρχο, από το Λάτς και πάει λέγοντας, τάχατες για να ενισχυθεί το νοσοκομείο, στην πραγματικότητα προετοιμάζουν το έδαφος. Οι όποιες δωρεές κάνουν γίνονται για να δικαιολογηθούν οι φοροαπαλλαγές. Αν ήταν δημοσίου δικαίου θα συμφωνούσατε? Ποιες αν ήταν δημοσίου? Αν ήταν δηλαδή στο δημόσιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η δωρεά. Αν το παιδιατρικό Θεσσαλονίκης αντί για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ακούστε με να σας πω. Ναι. Το να δώσει κάποιος κάτι δεν είναι το κακό εκεί. Το κακό είναι ότι πλέον έχει μετατραπεί σε κανόνα και έρχεται να υποκαταστήσει το ρόλο του κράτους. Που αυτό όμως πρακτικά σημαίνει ότι οδηγούμε τη λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και βάζει, όχι από την πίσω, από την κανονική πόρτα τους ιδιώτες. Και το λέω αυτό διότι η λογική της ενίσχυσης των αναπτυξιακών προοπτικών στον τομέα της υγείας, που το λέει και η κυβέρνηση, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι σημαίνει? Υποστελέχωση των μονάδων υγείας, κλείσιμο και συγχώνευση νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών. Και όλα αυτά εντάσσονται σε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία που προβλέπει ένα πλέγμα νομοθετημάτων που αλλάζει τη νομική μορφή των νοσοκομείων. Αυτά λέει η έκθεση Πισαρίδη. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η έκθεση Πισαρίδη. Να πάμε και στον κύριο Κοτσό, κύριε Σιδηχάκη. Και επιτρέψτε μου. Παρακαλώ, επιτρέψτε και με αυτό να κλείσετε. Αυτή, βεβαίως. Αυτό όμως τι σημαίνει, ναι, λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με ιδιωτικονομικά κριτήρια? Με αναθέσεις των διοικήσεων των νοσοκομείων σε εξειδικευμένες εταιρείες, σύμπραξη ασφαλιστικών εταιριών με τα δημόσια νοσοκομεία για να έχουμε εισρωή κεφαλαίων, και έχουμε ένα νέο ΕΣΥ που θα προϋποθέτει και περικοπές στις ιατρικές πράξεις, συνταγογραφήσεις, σε δαπάνες, σε συνδυασμό με την επέκταση του συστήματος κατηγοριοποίησης ασθενών. Αυτό είναι το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί σε αυτό? Να σας πω που είναι η διαφωνία του. Ότι δεν μετατρέπονται τα νοσοκομεία, ή μάλλον δεν υιοθετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τη συνύπαρξη του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα. Και ρωτάμε τώρα εμείς, μπορεί να συνυπάρξει σε ένα αγαθό όπως είναι η υγεία και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας? Στην πραγματικότητα μιλάνε για ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας και όλα τα άλλα είναι σκέτη υποκρισία.